Καλησπέρα. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το Arduino. Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής, ο οποίος τα έχει όλα πάνω του. Έχει βυσματάκι για να περνάμε τους κώδικες από την υπολογιστή, έχει εξόδους, έχει οτιδήποτε χρειάζεται, μέχρι έχει και σταθεροποίηση. Μπορούμε να τον τροφοδοτήσουμε στα 12 βολτ και έχει αυτός δικό του σταθεροποιητή για να δουλεύει στα 5 βολτ που χρειάζεται, χωρίς να καεί. Λοιπόν, γίνεται αρκετός λόγος γι' αυτό τελευταία. Σίγουρα είναι, οι μικροελεγκτές είναι το μέλλον στις ηλεκτρονικές κατασκευές, που βέβαια δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις αναλογικές κατασκευές εντελώς, αλλά κάνουν τις κατασκευές πολύ πιο εύκολες. Αυτό το βίντεο το ονόμασα, και όχι τυχαία, Arduino για αρχάριους, Hacking the System. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι θα περιγράψω πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Arduino χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις από γλώσσα προγραμματισμού και άλλα τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένας τρόπος να παρακαμφθεί το σύστημα. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι πανάκια, αλλά για κάποιον αρχάριο, όπως λέω, είναι ό,τι πρέπει. Στο κάτω-κάτω και εγώ αρχάριος είμαι. Αλλά όπως θα δείτε, αναρωτηθείτε αν είστε πιο αρχάριοι από μένα ή πιο προχωρημένοι. Καταρχήν, θα σας πω ότι έφτιαξα αυτή την πλακέτα. Αυτή η πλακέτα είναι ο στίβος μάχης. Αν έχετε παρατηρήσει όλα τα βίντεο, έχουν ένα breadboard, σου λένε να κατεβάσεις το, να βάλεις τον κωδικό, να τον βάλεις στο breadboard, να βάλεις ένα λαμπάκι, να βάλεις το ένα, να βάλεις το άλλο, να του δώσεις τροφοδοσία, να το ανάψεις, τέλος πάντων. Όταν θες όμως να πειραματιστείς συχνά με διαφορετικούς κώδικες, το breadboard είναι φασαρία, οπότε αποφάσισα να φτιάξω ένα πεδίο δοκιμών στο οποίο θα φτιάχνω τον κώδικα, θα τον δοκιμάζω και μετά τον περνάω σε ένα απλό τσιπάκι και κάνω τη δουλειά μου. Χρησιμοποιώ το Arduino το Nano. Το πλήρες όμως, που έχει όλα πάνω, έχει και το βυσματάκι του και τα πάντα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε σιγά σιγά να χακάρουμε το σύστημα για να βοηθηθούμε, έχουμε ένα μπαλμογράφο, το οποίο θα ανάψουμε. Στη πλακέτα αυτή έχω βάλει και μια ειδική υποδοχή για το ground του παλμογράφου, ώστε, όπως είπα, να είναι έτοιμος. Πλακέτα έτοιμη για όλα. Έχω βάλει 8 λαμπάκια για να μπορούμε να τσεκάρουμε τις εξόδους. Βέβαια, μπορούμε να τις τσεκάρουμε και με τον παλμογράφο, αλλά δεν είναι πάντα
ικανοποιητικό, θέλουμε να βλέπουμε και το αποτέλεσμα κάποιες φορές. Έχω βάλει 3 ποντεσιόμετρα. Καταρχήν, να πω 2 λεγάκια για την πλακέτα. Για λεπτομέρειες ακριβώς πώς την έφτιαξα την πλακέτα, αν πάτε στο link που έχω στην περιγραφή, στο forum, εκεί μπορείτε να δείτε ακριβώς πληροφορίες, λεπτομέρειες, αρκετούς κώδικες. Εδώ θα σας κάνω μια απλή περιγραφή. Αυτά τα διοδάκια που βλέπετε είναι Zener. Εφόσον, όπως είπα, θα είναι πεδίο δοκιμών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει και καμιά μαλακία. Να ακουμπήσουμε κατά λάθος ένα πιν, να γιώσουμε κατά λάθος ένα πιν. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι αντιστάσεις. Απαγορεύεται στο μικροειλεγκτή να γιώσεις εντελώς ένα πιν. Δηλαδή, το πιν από εδώ, ένα οποιοδήποτε πιν, να γιωθεί εντελώς. Αυτό απαγορεύεται. Πρέπει να γίνει μέσω κάποιας αντίστασης. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έχουν και οι αντιστάσεις. Η Zener που είδατε από κάτω, η 5V Zener, είναι ότι απαγορεύεται να διοχετεύσουμε σε οποιοδήποτε πιν τάση μεγαλύτερη των 5,5V. Οι αντιστάσεις μεν εν μέρη προστατεύουν το τσιπάκι να μην το τροφοδοτήσουμε με περισσότερο από 5,5V, αλλά δεν είναι και πανάκια, οπότε προσθέσαμε και τη Zener. Βέβαια, κανονικά το τσιπάκι αυτό έχει πάνω όλα τα προστατευτικά του έτοιμα από την κατασκευή, από τον κατασκευαστή. Αλλά ο φόβος φυλάει τα έρμα και φυλάγοντας, εφόσον όπως είπαμε είναι και του λιμανιού και του σαλονιού αυτή η πλακέτα, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για όλα, και για λεπτές επεμβάσεις και για χοντράδες. Οπότε, εφόσον μιλάμε πάντα για οδηγό για αρχάριους, το προτείνω για ένα αρχάριο να φτιάξει κάτι σχετικό. Γιατί και ένα κωδικό να θες να δοκιμάσεις, ξεκίνα μάζεψε λεντάκια, breadboard, καλωδιάκια, σκατάκια, ιστορίες. Να, το έχω έτοιμο στην πάντα, το παίρνω, το βυσματώνω. Και είναι έτοιμο προς χρήση. Είναι έτοιμο να του φορτώσω κατευθείαν κώδικα. Όταν φτιάξω τον κώδικα, το βγάζω από αυτό, το βάζω σε αυτό, φορτώνω τον κώδικα και είμαι έτοιμος. Θα το φορτώσω σε ένα, θα το φορτώσω σε 50, άπαξ φτιάξω τον κώδικα, το φορτώνω και σε 500. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Κατά δεύτερον, πρέπει να ενημερώσω τους θεατές που βλέπουν αυτό το βίντεο ότι δεν γνωρίζω ούτε τη γλώσσα σε, ούτε τη γλώσσα wiring που είναι απαραίτητες για να φτιάξεις ένα κώδικα. Αλλά όπως είπαμε, αυτό το βίντεο ονομάζεται Hacking the System. Δηλαδή, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε τις κατασκευές σας χωρίς να γνωρίζετε τους κώδικες. Ας τους
μάθουν κάποιοι άλλοι τους κώδικες. Στο κάτω-κάτω, αν θέλουμε κάτι πολύπλοκο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο, τότε ναι. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε 2-3 project το μήνα ή 2-3 project το χρόνο, θα κάτσουμε τώρα να πάμε πάλι στα θρανία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η δικιά μου η οπτική. Για να δούμε τώρα τι κώδικα θα βάλουμε. Πάμε στον υπολογιστή μας. Ανοίγουμε το Arduino. Ανοίγουμε, wide open. Πώς το λέω το αγγλικό? Wide open, wow. Λοιπόν, οπότε πάμε στο αρχείο. Ανοίξουμε ένα από τα δικά μας. Έχουμε sketchbook, έχουμε τριφασικό, κώδικα για τριφασικό inverter, έχουμε alarm, έχουμε CDI ignition για μηχανάκι. Λοιπόν, έχουμε, ας αρχίσουμε με ένα απλό, για να δούμε, LED PWM, Pulse Width Modulation. Να δούμε τι είναι αυτό. Μην νομίζετε ότι το θυμάμαι. Ναι, απλός κώδικας. Πατάμε φόρτωση. Έρχεται εδώ και φορτώνει. Θα ανάψουν κάτι λαμπάκια τώρα. Λοιπόν, ο κώδικας φόρτωσε. Τώρα όμως πώς θα δούμε τον κώδικα? Είπαμε ότι δεν ξέρουμε wiring. Εντάξει, μπορείς 2-3 πράγματα να δεις. Εδώ λέει analog read 4, pin mode, analog write και ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων, εγώ έχω βρει έναν άλλο τρόπο. Κάνω copy down και ανοίγουμε simulator για Arduino. Αυτός ο simulator μπορούμε να διαλέξουμε ό,τι θέλουμε. Να διαλέξουμε το Uno, να διαλέξουμε το Due, Due, καλά, να διαλέξουμε το, τι λέει εδώ, Explorer και τι είναι αυτό, έχει και κουμπιά επάνω. Τέλος πάντων, εμείς θα πάμε στο Nano που είναι το δικό μας. Λοιπόν, είπαμε έχουμε κάνει copy και περιμένει να το κάνουμε paste. Πάμε εδώ στο edit και κάνουμε paste. Save and update. Οκ. Κάτσε να δούμε. Πάμε πίσω. Εδώ λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε κάποιον. Ας πάμε στο custom character. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια custom character. Πάμε στο edit. Σβήνουμε το custom character. Τι μας νοιάζει μέσα στο custom character και... Λοιπόν, paste. Save and update. Μπομπα. Και πατάμε το run. Run. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα ανάψαν 3 λαμπάκια. Έχουν ανάψει το 3, το 5 και το 6. Και από εδώ έχουν ανάψει το α3, το α4 και το α5. Πάμε να δούμε το 3 και το 5 και το 6. Έχει πάνω λαμπάκια. Αυτό σημαίνει ότι είναι LED. Για να τα ντυμάρουμε από εδώ. Για να δούμε. 3. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα, ντυμάρω το 3. Βλέπουμε ότι το λεντάκι γίνεται κόκκινο. Βλέπουμε ότι το λεντάκι γίνεται άσπρο. Αν ντυμάρω το 4, ντυμάρω κάτω, ντυμάρω πάνω.
Το θέμα είναι άλλο. Είπαμε εξ αρχής ότι δεν ξέρουμε τη wiring, ούτε τη σε. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι η εξόδος μας είναι το pin 3, το pin 5 και το pin 6 και η εισόδος μας είναι το 3, το 4 και το 5. Αυτό τον κώδικα τον έχω φτιάξει εγώ. Δεν τον έχω φτιάξει όμως εγώ ακριβώς. Τον έχω σειράψει. Ήταν ένας κώδικας για ένα LED και συνέραψα, τον έκανα επί 3, άλλαξα λίγο manipulate που το λέμε κιόλας, άλλαξα λίγο τα νούμερα στις εξόδους, οπότε το έκανα να μπορώ να ρυθμίζω 3 LED με 3 ποντεσιόμετρα. Οπότε τι θα κάνουμε τώρα, θα συνδέσουμε 3 LED, ένα LED στο 3, ένα LED στο 5, ένα στο 6 και τα 3 ποντεσιόμετρά μας θα συνδέσουμε ένα LED, ένα ποντεσιόμετρο στο α3, ένα ποντεσιόμετρο στο α4 και ένα ποντεσιόμετρο στο α5. Για πάμε να το κάνουμε. Η φάση είναι ότι η έκδοση της προσομοίωσης είναι το 2008 και μας το πλακετάκι είναι το 2016, οπότε εκεί έχουμε στο α3, που είναι το α3 εδώ, για να το συνδέσουμε αυτό στο α3. Το α3 είναι αυτό. Στο α4, α4 είναι ακριβώς από πάνω και το α5 είναι πιο πάνω, οπότε για να μην μπερδευτούμε να συνδέσουμε αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Εδώ με κάναμε κάποιο λάθος. Έχουμε είναι στο α3 αυτό. Σωστά. α3, α4, α5. Και τα LED τώρα. Θα βάλουμε τα ποντισιόμετρα στη μέση. Λοιπόν, τα LED είναι στο D3. Εντάξει, το D3 άναψε κιόλας. Για να δούμε. Το άλλο LED είναι στο D5. D3. D4, D5. D5. Το άλλο το LED είναι στο D6. Για να δούμε, θα τα ντυμάρουμε. Θα τα ντυμάρουμε. Και ναι, τα ντυμάρουμε. Λοιπόν, για να τα χαμηλώσουμε όλα. Σβήνουμε το ένα, εντελώς. Σβήσουμε και το άλλο, σβήσουμε και το άλλο. Λοιπόν, ποια είναι η αξία αυτού του κυκλώματος? Καταρχήν, αυτό είναι pulse width modulation. Μπορούμε να ντυμάρουμε 3 LED, αλλά μπορούμε να ντυμάρουμε και 3 μοτέρ διαφορετικά. Μπορούμε να ντυμάρουμε 3 πολλαπλασιαστές. Ξέρω εγώ, ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Αλλά η συνήθις χρήση του είναι να ντυμάρουμε 3 LED από διαφορετικό χρώμα, κόκκινο, πράσινο, μπλε, ώστε
Ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα στο καθένα, να βάλουμε, ξέρω εγώ, λίγο πράσινο, τώρα αυτά είναι όλα άσπρα, λίγο μπλε, φτιάχνουμε, ξέρω εγώ, το μοβ, βάζουμε και λίγο πράσινο και μας βγαίνει η μπλε ρουά και ξέρω εγώ τι να. Λοιπόν, ή δίνουμε πολύ μπλε και φωτίζει όλος ο χώρος μπλε. Για να δούμε, κλείνουμε το μπλε, δεν το γουστάρουμε, κλείνουμε το πράσινο, δεν το γουστάρουμε, τέλος πάντων. Αυτός ο κωδικός, λοιπόν, θα ντυμάρουμε διαδοχικά, λίγο το ένα, λίγο περισσότερο αυτό και τέρμα το τελευταίο. Για να δούμε πώς φαίνεται ότι είναι διαφορετικά, φεύγουν όλα κάργα. Για να το χαμηλώσουμε. Ας χαμηλώσουμε και αυτό για να φαίνεται. Ανάψουμε αυτό λίγο. Αυτό λίγο περισσότερο. Και αυτό λίγο. Και αυτό περισσότερο το μεσαίο, γιατί έτσι γουστάρουμε. Λοιπόν, όπως είπα πριν, αυτός ο κωδικός ήταν για ένα LED. Και εγώ τον έκανα, ας πούμε, copy-paste πολλές φορές και πειραματίστηκα, όχι πολύ, για κάνα τέταρτο μέχρι να τον κάνω να δουλέψει. Αφαιρούσα κάποιες γραμμές, κολλούσα κάποιες γραμμές, άλλαξα και τους αριθμούς, δηλαδή το original είχε μόνο το 3, εγώ στο επόμενο copy-paste δεν έβαλα το 3, έβαλα το 5, έβαλα το 6. Το ίδιο άλλαξε και το και τους αριθμούς από το digital read, από τα ποντισιόμετρα. Για να δούμε κιόλας στο pulse width modulation. Στο παλμογράφο φυσικά θα συνδέσουμε το παλμογράφο και γίνεται ένας χαμός για να το ανοίξουμε. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, και όπως βλέπουμε, μπορούμε να κανονίσουμε τον παλμό από 0, το εύρος παλμού, μέχρι 100%. Όταν είναι 100%, το λαμπάκι είναι τίγκα. Όταν είναι λίγο, είναι λίγο. Και όταν είναι μια τρίχα, και όταν το πάμε εντελώς, όταν το σβήνουμε, σβήνει και εδώ. Βέβαια, οι πιο πολλοί που θέλετε να ασχοληθείτε με το Arduino, φαντάζομαι έχετε ήδη ξέρει τι είναι το Pulse Width Modulation. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κωδικό, μιας και το έχουμε συνδέσει εδώ. Βγάζουμε το παλμογράφο. Για να δούμε εδώ, πάμε στο επόμενο. Πέφτουμε αυτό, έχουμε εδώ το... Λοιπόν, αρχείο, άνοιγμα, ανοίξουμε, για να δούμε, αυτό είναι power inverter, λέει εδώ. Ναι, αυτό νομίζω είναι. Μεγάλος κώδικας, είναι για ένα inverter το οποίο έχει θερμικά, έχει απ' όλα. Λοιπόν, έχει soft start επιλογή. Φυσικά και αυτό τον κώδικα δεν τον έφτιαξα εγώ. Κάποιος χριστιανός τον έφτιαξε στο ίντερνετ, τον κατέβασα, τον προσάρμοσα στα μέτρα μου, γιατί ήταν 60 Hz, τον έκανα εγώ 50 Hz. Λοιπόν, οπότε τι θα κάνω τώρα, θα κάτσω να διαβάζω? Όχι, δεν θα κάτσω να διαβάζω, παιδιά, συγγνώμη. Κάνω copy και βγαίνω στο simulator. Edit, σβού, paste.
Paste. Save and update. Run. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι μας έβγαλε. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το τρέχουμε συνέχεια. Θα το δοκιμάσουμε κατευθείαν στην πλακέτα αυτό. Είναι βαρύ πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει ότι ο αισθητήρας για το πόσο αν έχουμε καλή μπαταρία ή έχει πέσει η μπαταρία μας είναι στο α0. Λοιπόν, εκεί θα συνδέσουμε ένα κουντισιόμετρο. Έχει ένα θερμίστορ για να ανάβει ένας ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας συνδέεται στο D11. Το θερμίστορ συνδέεται στο α1. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει και ένα λαμπάκι για το αν θα είναι η μπαταρία καλή ή όχι. Θα συνδέσουμε και ένα LED. Και έχει MOSFET 1, MOSFET 2. Α, έχει και enable power. Δηλαδή για να παίρνει μπροστά. Και θα βάλουμε ένα ποντισιόμετρο τώρα, στο οποίο θα ορίσουμε την τάση από όπου θα καταλάβει για να πάρει μπροστά ή για να είναι σβηστό. Είναι πολύ ωραίος κωδικός. Α, και αυτό, εδώ έχει high voltage. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει για την ανάδραση. Βέβαια, εγώ του πειραματίστηκα αυτό, την ανάδραση καλύτερα να μπει στο low battery. Λοιπόν, για να το συνδέσουμε, να δούμε. Στο MOSFET 1, MOSFET 2 θα συνδεθεί για την μία ημιπερίοδος του inverter και για την άλλη ημιπερίοδο του inverter, για να έχουμε ημίτονο στην έξοδο από τους μετασχηματιστές. Λοιπόν, για να δούμε, βέβαια εδώ έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα τον κωδικό από τα λαμπάκια. Πάμε εδώ, πάμε κάτω. Πάμε φόρτωση. Φόρτωση. Φορτώνουμε τώρα το inverter. Το φόρτωση. Λοιπόν. Οπότε. Είπαμε. Enable power στο D2. Καταρχήν θα βάλουμε τα λαμπάκια που τα έχουμε εύκολα. Στο D12 θα βάλουμε ένα λαμπάκι. D12 είναι το τελευταίο. Το battery good είναι στο α0. α0. Συνδέσαμε στο α0 για να δούμε, ελέγχουμε την μπαταρία, battery good, ναι, την ελέγχουμε. Ωραία. Πάμε στον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας είναι στο D11. Εμείς βέβαια θα βάλουμε τώρα λαμπάκι στο D11. Σε κανονικές συνθήκες θα βάζουμε τον ανεμιστήρα. Βάλαμε το λαμπάκι στο ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας βέβαια όπως φαίνεται είναι κλειστός. Ο ανεμιστήρας είναι κλειστός. Για να δούμε πού είναι ο ανεμιστήρας, στο α1. α1. Βάζουμε τον ανεμιστήρα μας. Το θερμίστερο. Κολλάμε εμείς. Εντάξει, τώρα εμείς θα βάλουμε το ποντισιόμετρο.
Να ξέρετε ότι όλοι οι αισθητήρες, γιατί βάζω κοντισιόμετρο, όλοι οι αισθητήρες είναι μεταβλητές αντιστάσεις, trans resistor, μεταβλητή αντίσταση. Οπότε έβαλα το, για να δούμε, θα ελέγξουμε τον ανεμιστήρα, θα ανάψει, άναψε ο ανεμιστήρας, ωραία, μπόμπα. Και τώρα θα βάλουμε το λαμπάκι στο MOSFET, D10 και D9. Το εκεί που θα είναι το MOSFET θα το βάλουμε και στον πολυμογράφο. D10, D9 μάλλον τώρα βάλαμε, και D10. Τώρα μην μου πείτε ότι το breadboard είναι πιο γρήγορο από αυτό. Οπότε τώρα έχουμε, είναι το battery good, είναι αναμένο. Θα σβήσουμε το battery. Α, και χρειάζομαστε το enable power, πώς δεν ξεκινάει. Στο D2 έχουμε, ποιο έχουμε, το μεσαίο του ποντισιόμετρο δεν έχει συνδεθεί. D2, εδώ είναι το D2. Να το είδατε παιδιά, μόλις το σύνδεσα, πήρε, ξύπνησε. Τσακ. Λοιπόν, τώρα αυτά τα δύο τα LED λειτουργούν στα 50 Hz. Αυτό είναι η μία περίοδος και αυτό είναι η άλλη μη περίοδος. Οπότε θα βάλουμε τα δύο κανάλια του παλμογράφου για να το τσεκάρετε κιόλας κι εσείς. Ένα εδώ και ένα το D10. Τέλεια. Σουπ. Λοιπόν, έτσι, γιατί έχω, τα έχω ανεβάσει. Λοιπόν. Position. Λοιπόν, βλέπετε ότι όταν ο ένας ο παλμός κλείνει, ανοίγει ο άλλος. Οπότε μετά το ποντισιόμετρο, λοιπόν, έτσι θα το ανοίξουμε, το δείτε και σε αντίθεση. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να οδηγήσουμε inverter. Ο ένας ο παλμός οδηγεί το ένα το MOSFET, ο άλλος ο παλμός οδηγεί το άλλο το MOSFET. Με αποτέλεσμα, μετά το μετασχηματιστή έχουμε εναλλασσόμενη τάση. Για να δούμε και τις άλλες λειτουργίες. Βλέπουμε εδώ, άμα πέσει η μπαταρία θα σβήσει το inverter. Για να... Αυτό είναι, όχι, αυτό είναι ο ανεμιστήρας. Αυτό είναι το on-off. Την ανάδραση μπορούμε να τη βάλουμε και εκεί, και στο D2, αλλά μπορούμε να τη βάλουμε και στο battery low. Είδατε, μόλις πέφτει η μπαταρία ανάβει λαμπάκι, ότι και καλά δεν έχεις καλή μπαταρία, και σταματάει το inverter να δουλεύει, όπως ακριβώς τα UPS, τα inverter, τα
αγοραστά. Οπότε, δοκίμασα εδώ το κώδικα, τον γουστάρω, τέλειος, μπόμπα. Βγάζω από εδώ, το βάζω εδώ, πηγαίνω στο Arduino και λέω φόρτωση και φορτώνω. Το ανάψαν τα λαμπάκια του και τώρα αυτό το τσιπάκι είναι έτοιμο, φορτωμένο με κώδικα για inverter. Μπορούμε τώρα να φτιάξουμε, να πάρουμε από τα pin του, να τα οδηγήσουμε αναλογικά πια σε MOSFET και σε αναδράσεις και ιστορίες και σε μετασχηματιστές και να φτιάξουμε ένα inverter, το οποίο δεν θα έχει τίποτα να ζηλέψει από τα inverter του εμπορίου. Πώς είπαμε, τι λένε, σε και wiring. Καλά, μπορεί στο μέλλον να μάθω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως είπαμε, όταν έχουμε low battery σβήνει αυτό, όταν έχουμε κανονική μπαταρία έχουμε και τάση. Ωραίος. Αν θέλετε να δείτε αυτό το κώδικα από το inverter, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίος, τον έχω και αυτόν στο forum, στο link που θα βρείτε κάτω. Και το άλλο το... και ο άλλος ο κώδικας. Έχω και κάτι άλλους κώδικες βέβαια. Πάμε τώρα για να μην μακρηγορούμε, νομίζω ότι το νόημα το πιάσατε. Ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς να... χωρίς να μάθετε τη γλώσσα προγραμματισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αρχείο. Είναι ένας κώδικας που έφτιαξα χτες συγκεκριμένα. Πήρα έναν ο οποίος είναι alarm code και έναν με LED. Θα δείτε τώρα τι κάνουν αυτές. Alarm code, για να δούμε, αυτός είναι άλλο alarm, δουλεύει βέβαια και αυτός. Ας το δούμε λίγο αυτόν, να δείτε τι έκανα. Αυτός είχε ένα αισθητήριο, αλλά εγώ δεν το γούσταρα και άλλαξα λίγο τις συχνότητες, το πως ανταποκρίνεται. Δεν χρειάζεται εδώ ο παλμογράφος. Το βγάζουμε. Κάνουμε πάλι copy-paste. Copy. Μην σας το τέτοια να το βλέπετε. Ναι. Copy. Simulator. Edit. Σβήνουμε αυτό που βλέπαμε πριν. Το σβήνουμε. Το σβήνουμε. Paste, yes. Save and update. Λοιπόν, run. Zoom. Ωραία. Zoom. Βλέπουμε αυτό. Έχει input pin το D2, output pin το D10. Ένα μπαίνει, ένα βγαίνει. Απλά πράγματα. Το D10 το έχω ήδη συνδέσει, οπότε πρέπει να συνδέσω το D2. Και το D2 είναι συνδεμένο. Είναι συνδεμένο. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε εδώ τι γίνεται. Θα το ξεσυνδέσω επίτηδες. Γιατί αυτός ο κωδικός κάνει άλλη δουλειά. Κάνουμε φόρτωση. Βλέπετε, φορτώνει τώρα το κωδικό αυτόν. Αυτός το alarm
Εδώ συνδέεται σε ένα αισθητήριο. Τώρα μπορεί να δουλέψει και με το δάχτυλο. Ναι. Βλέπετε, και με το δάχτυλο ακόμα. Είχε πριν ένα άναμα έτσι. Παφ, 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 παφ. Εγώ έβαλα αυτό, είναι πιο σπαστικό, πιο αγχωτικό. Ε? Δεν είναι πιο ψαρωτικό. Δεν φαίνεται καλά, μου σφίγγει πάρα πολύ. Θέλει να βάλω ένα χαρτάκι από πάνω, να μην φαίγει πάρα πολύ. Γιατί το κινητό... Είναι πιο αγχωτικό αυτό. Αυτό βέβαια το συνδέεις και σε φως και σε... πώς το λένε... και σε σιρήνα και είναι αρκετά σπαστικό. Για να δούμε τώρα ένα άλλο άνοιγμα. Αρχείο. Άνοιγμα sketchbook, alarm code. Πού είναι το alarm, εδώ πάνω είναι. Αυτό θα είναι. Α, ναι, αυτό είναι. Μικρός κώδικος. Λοιπόν, θα σου δείξω αυτόν. Θα σου δείξω δύο κώδικες τους οποίους τους πάντρεψα και τι βγήκε στο τέλος. Φορτώνουμε. Φορτώσαμε. Λοιπόν, η έξοδος είναι στο 5. D5. Εδώ νομίζω. Ναι, εδώ είναι. Λοιπόν, αυτός ο κωδικός βλέπετε και με το δάχτυλο ενεργοποιείται. Αλλά και άμα βάλω το κουμπί, το αισθητήριο δηλαδή, το τρανζίστορ, το τρανσρεζίστορ, το αισθητήριο δουλεύει και αναβοσβήνει. Εγώ χρειαζόμουν ένα κωδικό. Φτιάχνω κάτι λάμπες, λάβεις για ψάρεμα και τις έφτιαχνα με ποντεσιόμετρα, αλλά τα ποντεσιόμετρα είναι λίγο, ας πούμε, δεν την μπορούν την αρμύρα τόσο καλά, οπότε ήθελα να φτιάξω κάτι με κουμπιά και έπρεπε να παντρέψω το αναβόσμημα με τον dimmer. Για να δούμε και τον κώδικα των άλλων που τα πάντρεψα. Αρχείο, άνοιγμα πρόσφατου. Μήπως να είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι. Ποιο είναι αυτό. Νομίζω ότι θυμάμαι κιόλας. Θα δείξει τώρα. Φόρτωση. Το D5. Αυτό
λέει ότι η έξοδος του είναι το 6. Το 6 λοιπόν. Για δούμε, θα το τιμάρουμε. Κάτσε να βγάλουμε και τα υπόλοιπα. Ελπίζω να έχω βέβαια και το σωστό κωδικό. Όχι, δεν έχω το σωστό κωδικό, δεν είναι αυτό. Είναι αρχείο. Λοιπόν, μάλιστα, φόρτωση. Το πολύ σιγά. Φόρτωση. Λοιπόν, κάνουμε copy paste. Copy, zoom, zoom, edit. Paste, paste, yes. Save and update. Run. Λοιπόν, αυτός είναι ο κώδικας, ο τελικός που έφτιαξα. Εδώ έχουμε το 0 και το 1, συνδέουμε. 0 και 1 είναι δύο κουμπιά και ένα τρίτο κουμπί πάει στο D2. Το output είναι το 3 και το 5. Οπότε για να το βάλω. Λοιπόν, νομίζω το έχω συνδέσει το 5. Κάνω κάτι λάθος. Το 6 είχα συνδέσει πριν. Λέω και εγώ παιδεύουμε. Συνδέσουμε το 5. Συνδέμε το 5. Και το 3. 5, 4, 3. Ωραία. Οπότε τώρα έχουμε τρία κουμπιά. Ανάλογα με το ποιο θα πατήσουμε, θα ντυμάρουμε και το LED. Το βλέπετε? Full. Το χαμηλώνουμε το φωτισμό. Με κουμπί πια, όχι με κοντεσιόμετρο. Θα το κάνουμε όπως θέλουμε. Λίγο. Πολύ. Και έχουμε και το παλμό. Εδώ πάλι θα μπει ένα κουμπί με το οποίο όταν θα το πατάμε θα κάνει παλμικό φωτισμό. Και όταν θα μπορούμε από αυτά τα δύο κουμπιά να ντυμάρουμε το φως μας. Για να το δούμε και στο βαλμογράφο. Βαλμογράφος
Αυξάνουμε το εύρος παλμού. Να το ανοίξουμε. Το κάνουμε wider να το βλέπουμε καλύτερα. Αυξάνουμε το εύρος παλμού μέχρι το 100%. Μειώνουμε. Μειώνουμε. Δημένεται από εδώ. Πέφτει και το εύρος παλμού από εκεί. Έσβησε. Θα ανάψουμε λίγο και θα έχει ένα καρφάκι. Να το. Αφήσουμε λίγο να το δείτε καλύτερα. Και αυξάνουμε το εύρος παλμού. Όπως είπα και πριν, αυτό το κωδικό τον έφτιαξα μόνος μου, παντρεύοντας τους άλλους δύο. Χωρίς να ξέρω ούτε τη γλώσσα wiring, ούτε τη γλώσσα C, ούτε κάποια άλλη. Οπότε, αν δεν είναι αυτό ο οδηγός για αρχάριους, τότε τι είναι? Αλλά τι αρχάριους? Κατευθείαν να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Να χρησιμοποιήσετε το Arduino. Δηλαδή, τώρα έχω αυτό το κωδικό. Αυτό το κωδικό που ντυμάρει με δύο κουμπιά ντυμάρει και με ένα τρίτο κάνει alarm. Το βγάζω από εδώ. Το βάζω από εκεί. Πατάω φόρτωση. Φόρτωση. Φορτώνει. Έτοιμο. Έτοιμο. Θέλω ένα, θέλω 30, θέλω 300. Έφτιαξα μια φορά τον κωδικό και είμαι έτοιμος.